Η κοινοτική ανάπτυξη, η οποία αποτελεί κατευθυντήρια γραμμή για τις κατασκηνώσεις του κλάδου μεγάλων οδηγών που διοργανώνονται κάθε χρόνο σε διάφορα χωριά της ελληνικής υπαίθρου και τελεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, στοχεύει στην αλληλεπίδραση του συνόλου των μεγάλων οδηγών και των στελεχών με τους κατοίκους της περιοχής, ώστε η κοινή αυτή προσπάθεια που θα γίνει να συνεχιστεί από τους ίδιους τους κατοίκους, τόσο της παλιάς Καβάλας, του Ζυγού και της πόλης της Καβάλας. Οι δράσεις της κατασκήνωσης επικεντρώνονται στην προσφορά και την αλληλεπίδραση σε συνεργασία με το Δήμο Καβάλας και τις τοπικές κοινότητες Παλαιάς Καβάλας και Ζυγού. Ο λογισμός αναπτύσσει τα παιδιά, τον ψυχισμό των παιδιών και μια φορά οδηγός, πάντα οδηγός. Λοιπόν, το νέοι φίλοι είναι σαν τα σίμημα, χρυσάφι είναι η παλή. Ακόμη το τραγουδάω και ακόμη το μεταχειρίζομαι στην καθημέρα πράξη. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού που αφέτος επέλεξε την Καβάλα και τις δημοτικές κοινότητες της Καβάλας για να διαπαιδαγωγεί, για να μας προσφέρει την κοινοτική ανάπτυξη που είπα πριν στα πλαίσια της εθελοντικής προσφοράς. Ο στόχος των μεγάλων οδηγών βέβαια είναι τα μεγάλα παιδιά. Του οδηγισμού είναι η ψυχούλα και ο χαρακτήρας των μικρών παιδιών. Για τις δράσεις το μεταξύ που θα λάβουν χώρα στο μονοπάτι της Παλιάς Καβάλας, στο Ζυγό αλλά και στο κέντρο της Καβάλας μίλησαν εκπρόσωποι των οδηγών στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχωρήθηκε το πρωί της Δευτέρας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Την Καβάλα μένω στην Αθήνα και επέλεξα σαν φετινή κατασκήνωση, σαν μία από τις πολλές κατασκηνώσεις του κλάδου μεγάλων οδηγών που γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Την πατρίδα. Την πατρίδα. Είπα, κάθε χρόνο πηγαίνουμε σε άλλα χωριά, κάνουμε αυτή την προσφορά, έχουμε αυτή την αλληλεπίδραση με τους κατοίκους, μοιραζόμαστε πράγματα και λέω γιατί όχι στο σπίτι μας. Βέβαια. Και νομίζω ότι ήταν μια ευκαιρία να έρθουμε να δείξουμε και εδώ ακριβώς όλη αυτή τη δυναμική που μπορούμε να αναπτύξουμε όταν ένα σύνολο μαζεύεται για ένα κοινό στόχο. Νομίζω ότι αυτό θα φανεί. Κάθε χρόνο όλοι οι μεγάλοι οδηγοί είναι η ολοκλήρωση όλης της χρονιάς και αυτό που θέλουμε πραγματικά είναι να προσφέρουμε, να δώσουμε το 100% μας εκεί όλοι μαζί, να γνωριστούμε, να γελάσουμε, να περάσουμε ωραία και παράλληλα αυτό, να προσφέρουμε πάνω απ' όλα. Να πω ότι ανάλογα με τις ανάγκες κάθε χρόνο που έχει το χωριό, χωριζόμαστε σε ομάδες, οι ομάδες ενδιαφέροντος, για να μπορέσουμε να προσφέρουμε τέλος πάντων. Εγώ είμαι στην ΟΕ φέτος, στην ΟΕ Θεάτρου, που αναλαμβάνουμε να ανεβάσουμε μία παράσταση τη μέρα που θα γίνουν οι παρουσιάσεις των υπόλοιπων ομάδων. Είμαι από πολύ μικρή στον οδηγισμό, δηλαδή από όταν θα μπορούσε ένα παιδί από 5 χρονών είμαι στον οδηγισμό. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να με φανταστώ χωρίς αυτό τα Σαββατοκύριακά μου. Είναι όντως κάτι το οποίο το περιμένω πώς και πώς όλη τη χρονιά. Εγώ φέτος είμαι στην ομάδα ενδιαφέροντος που έχει να κάνει με τον εξορισμό του από για το Εκκλησάκι. Εξορίζουμε το μονοπάτι από το νερόμυλο έως τους καταράκτες και φτιάχνουμε πάρα πολύ ωραίο μονοπάτι και σκιά και το ποτάμι που δίπλα υπέροχο και φτιάχνουμε τα ξύλα από το νερόμυλο έως το χωριό της Παλιάς Καβάλας. Περνάμε πάρα πολύ ωραία και χαιρόμαστε που προσφέρουμε στο χωριό. Μπράβο, μόλις τελειώσεις σε προσλαμβάνουμε στο Δήμο, θα έχεις αποκτήσει εμπειρία. Εγώ είμαι στην ομάδα Η Άλλη Όψη του Χωριού, είμαστε οι διαχρονικοί ρεπόρτερ. Και αυτό που κάνουμε είναι να καταγράφω πληροφορίες τόσο για το παρελθόν όσο και για το παρόν. Αυτό που πιστεύω ότι όλοι καταλάβατε, το τι είναι οδηγισμός, ο εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, χωρίς να περιμένουμε κάτι να έρθει πίσω και να χαιρόμαστε βλέποντας τα αποτελέσματα, το ότι χαίρεται ο κόσμος ο οποίος συμμετέχει σε αυτό. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω τον Δήμο, ιδιαίτερα Δήμαρχο, την κυρία Δήμαρχο, αντιδημάρχους, τον κύριο Παπακοσμά, στη Δημοφέλεια. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω στη ΔΕΙΑΚ τον πρόεδρο που μας έφερε το νερό στο συγκεκριμένο σημείο που ήταν σημαντικό. Δεν μπορούσε να γλιτώσει με μαμά, οδηγή, να και σύζυγο. Τον κύριο Κίμωνα Παπαδόπουλου που βοήθησε όχι μόνο για τις εργασίες για το νερό αλλά επίσης δημιούργησε, πρότεινε ποιες εξορεαστικές δράσεις να κάνει ο οδηγισμός στην Καβάλα και με την αρρωγή τη δική του κάναμε διάφορα θέματα, τα οποία θα τα δείτε την Τετάρτη.
πιστεύω ότι η έγκλη και του οδηγισμού φάνηκε επίσης, έγινε αισθητή παρουσία των παιδιών και το Σάββατο με το μεγάλο παιχνίδι που έγινε τόσο στο κέντρο της Καβάλας όσο και στη συνοικία της Παναγίας.